Πες της λοιπόν να πάει στο διάολο και τράβα και εσύ μαζί της να κάνετε παρέα. Αν δεν σου βρω δικηγόρο θα καταδικαστείς. Άφησε με να σε βοηθήσω, σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Κοίτα τον εαυτό σου και το παιδί σου τώρα. Είπατε ότι ήθελε να γράψει την ιστορία της. Έτσι μου είπε. Ότι είναι συγγραφέας. Και είστε σίγουροι ότι είναι αυτός που συλλάβαμε? Δεν λέμε. Αυτή η Κατερίνα πήγε και πήρε τα κλειδιά από τη γειτόνισσα και της είπε ότι θα κάτσει κανένα δύο μέρες. Το σκουλαρίκι. Το σκουλαρίκι μου. Το βρήκε η μάνα μου κάτω από τον καναπέ. Νομίζω ότι είναι δικό μου και μου το έδωσε, αλλά δεν είναι δικό μου. Ο πατέρας μου έχει γκόμενα και την έφερε στο σπίτι μας. Έμαθα ότι ο Πολυβίου έκανε ντου στη λέσχη σου και σε μπαγλαρώσανε όπως του αρέσει να λέει. Ναι. Μάλλον φοβάται ότι θα αρχίσω να σκαλίζω ξανά για το φόνο της Άννας. Μπορεί να με θεωρείς πια γυναίκα σου, αλλά είμαι η μάνα του παιδιού σου. Και απαιτώ σεβασμό. Σκάσε ρε, σε ακούω τόση ώρα να μιλήσεις εσύ για σεβασμό. Σου είπα την αγάπη μου, ρε, σε εμπιστεύτηκα. Θα έκανα τα πάντα για σένα και σημαίφτησες τα μούτρα για ένα λεχρίτη. Χριστόφορε, τρελάθηκες. Αλεξία, είσαι καλά? Πάω να φέρω νερό. Μια χαρά είναι. Σίγουρα? Αγάπη μου, μη στεναχωριέσαι. Πήγα να πνιγώ και ο μπαμπάς με βοήθησε. Εντάξει. Όλα θα πάνε μια χαρά. Καλά, είχα καταλάβει ότι έχεις μανία με την υπόθεση Αβράμ και τον Ξένο, αλλά τώρα έχεις ξεφύγει, έτσι. Γιατί? Επειδή είπα ότι η φίλη της Βαγγελιός μπορεί να ήταν εκεί όταν πήγε ο Ξένος. Αν ήταν εκεί, θα την είχες βρει όταν πήγες. Μπορεί να έφυγε νωρίτερα και βιαστικά, και γι' αυτό να μην επέστρεψε τα κλειδιά στη γειτόνισσα. Mm. Και γιατί έφυγε βιαστικά? Μίλησε μου γι' αυτό. Να είδε ό,τι είδε, δηλαδή κάποιον να μαχαιρώνει τον Ξένο, τρόμαξε και έφυγε βιαστικά. Ή μπορεί να μαχαίρωσε αυτή τον Ξένο. Και να έφυγε πριν εμφανιστεί η αστυνομία, δηλαδή εμείς. Μπορεί, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Παραλυρίσαι, έτσι το καταλαβαίνει. Λοιπόν, πρέπει να τη βρούμε. Αν δεν το κάνει αυτή, μπορεί να είναι μάρτυρα στην απόπειρα κατά του Ξένου. Mm. Θα πω στη Δώρα να έρθει αύριο το πρωί να την περιγράψει και να κάνουμε ένα σκίτσο της. Να την πέρεις. Ο εισαγγελέας έχει ασκήσει ποινική δίωξη. Θα στείλει τη δικογραφία στον ανακριτή και ο νεαρός από εδώ θα κληθεί να απολογηθεί. Και με δημόσιο συνήγορο θα προφυλακιστεί μέχρι να πει κείμενο. Πάρ' τον μέσα. Θα το πάω εγώ. Γιατί τόση προθυμία να τον πάει αυτή μέσα? Μήπως θέλει να τον ξεμοναχιάσει? Να του ζαλίσει τον έρωτα θέλει, τέλος πάντων. Πήγε στο χωριό που έγινε το συμβάν. Βρήκε κι άλλα στοιχεία για την υπόθεση. Τι στοιχεία? Κάτσε να στα πω.
Στο καλό έγινε και τον έπιασε έτσι ξαφνικά. Είχαμε μία διαφωνία και... του φώναξα εγώ πρώτη και έγινε εξάλλως. Καλή, σε πιάσε από το λαιμό. Πήγε να σε πνίξει. Τι του πες και έγινε τόσο εξάλλως. Δεν έχει σημασία. Έχει. Σας είδε το παιδί. Το παιδί κατατρόμαξε. Αν ξανασυμβεί... Δεν θα ξανασυμβεί. Δεν θα ξαναμαλώσουμε. Δεν θα ξανασυμβεί. Το έχει ξανακάνει. Όχι, μαμά. Σου είπα ότι είναι η πρώτη φορά. Και σου είπα ότι του φώναξα εγώ πρώτη. Αν το ξανακάνει, θα καλέσω την αστυνομία. Της εξηγούσα ότι διαφωνήσαμε και ότι νευρίασες λίγο παραπάνω. Τι έπαθες, Χριστόφορε, και έγινες τόσο έξαλλος? Έπαθα. Μακάρι να ξέρω κι εγώ τι έπαθα. Να... γίναμε μαλλιά κουβάρια με την κόρη σου, τα υπόλοιπα θα ξέρεις. Αλλά θα περάσει, εντάξει. Θα τα λύσουμε, αγάπη μου, ε? Να τα λύσετε. Καυγάδες δεν βγάζουν πουθενά. Ξαλώ, έχετε ένα παιδί που τα βλέπει όλα. Ναι, έχεις δίκιο. Το παιδί. Το παιδί είναι το σημαντικό σε αυτή την ιστορία. Είναι πάνω απ' όλα, ναι. Εντάξει, σου λέω, εντάξει τώρα, εντάξει, καλά. Πήγαινε και στη σπίτι σου και η κόρη σου ήταν μια χαρά. Το πολύ πολύ να την πετάξω από κανένα παράθυρο. Μιλήσουμε αργότερα, αγαπή μου. Mm-hmm. Εντάξει. Πήγες στο χωριό, στο σπίτι της Βαγγελιός Λοΐζου και άλλη φορά. Και μίλησες με τη γειτόνισσα, την κυρία Δώρα. Είχα πάει για τη θεία μου. Σας το είχα πει. Όχι, δεν μας το πες. Είπες ότι ήθελες να ψάξουμε την υπόθεση για τη θεία σου, όχι ότι πήγες εκεί. Ναι, θα το ξέχασα. Και γιατί της είπες ότι είσαι συγγραφέας και θέλεις να γράψεις την ιστορία της Βαγγελιός? Τι γιατί, για να μου μιλήσει πιο ανοιχτά. Δηλαδή, αν της έλεγες ότι είσαι στη θεία σου. Δεν θα σου μιλούσα ανοιχτά. Δεν ξέρω. Σκέφτηκα ότι αυτό θα είναι το καλύτερο. Εντάξει. Μάρκο, τι δεν μας λες? Υπάρχει κάτι που μας κρύβεις, τι είναι? Όχι, τίποτα δεν σας κρύβω. Σας τα έχω πει όλα. Όταν πήγες με την Αλεξία στο χωριό και είδες το σπίτι, κατάλαβες ότι είναι παγίδα επειδή είχες ξαναπάει, έτσι δεν είναι? Ήξερες ότι ο ξένος θα ήταν εκεί? Επειδή έχει κάποια σχέση με τη Βαγγελιό και την υπόθεση του Αβράμι, έτσι δεν είναι? Τι σχέση έχει? Δεν ξέρω τι σχέση έχει. Αλήθεια σου λέω. Ποια είναι η Εύα Κασημάτη που σε πήρε τηλέφωνο? Δεν ξέρω ποια είναι η Εύα Κασημάτη. Τι θες τώρα, παρά τα με ήσυχο. Πιστεύει δηλαδή ότι η φίλη της Βαγγελιός που ήταν εκεί μπορεί να είδε ποιος μαχαίρωσε τον ξένο? Γι' αυτό ξέχασε να βρει τα κλειδιά στη γειτόνισσα. Δεν λέω καλό σενάριο, αλλά... Μπορεί να μην είναι σενάριο. Μπορεί όντως να έγινε έτσι. Τι, όχι. Συμφωνείτε με την Ανδρέου? Έχετε πειρετό. Δεν πειράζει, θα φωνάξουμε γιατρό. Όλα θα διορθωθούν. Δεν είναι κάτι παρα... Ο Μάρκος μας κρύβει κάτι. Και θα το βρω. Και δεν μας είπε για την γειτόνισσα. Τι μας κρύβει, τι συνέβη? Είπε ότι το ξέχασε. Δεν στα έλεγα εγώ. Ναι, λέει ψέματα. Τι ψάχνεις εκεί? Θα σας πω μετά. Έχει ξεφύγει λίγο, είναι η ιδέα μου. Στείλτε μου μέσα. Ω, υπέροχο. Σαν να το βλέπω μπροστά μου. Να περνάει τα παιδάκια 3-3 απέναντι. Ποια παιδάκια? Αυτά που σχολάνε, κοίτα.
Πάνω στο καλό με κόψε. Πηδήχτηκες με τον Κασιμάτη. Τι λες, Άρη. Πηδήχτηκες μαζί του, έτσι δεν είναι. Τι λες, σταμάτα. Για κακή σου όμως τύχη, άφησες πίσω αποδείξεις. Τι αποδείξεις? Φαντάζομαι συνειδητοποίησες ότι σου λείπει ένα σκουλαρίκι όταν έφυγες. Τώρα μάντεψε ποιος το βρήκε. Η κυρία Κασιμάτη. Και εσύ πώς το ξέρεις? Το έδωσε στη Χριστίνα, νόμιζε πως είναι δικό της. Και η Χριστίνα τι είπε, ότι δεν είναι? Όχι βέβαια. Ήθελε να καλύψει τον μπαμπά που έχει γκόμενα. Αλλά όταν τον δει, κάτι δεν θα ρωτήσει. Πρέπει να ήταν πολύ άγριο το σεξ για να χάσει σκουλαρίκι. Δεν σ' αφορά. Δεν με αφορά. Μάλιστα. Ωραία. Λέω να πω στη Χριστίνα λοιπόν ότι είναι δικό σου. Ότι σε είδε κάποια στιγμή να το φοράς. Πλάκα δεν θα έχει. Δεν θα τη το πισάρει. Γιατί? Φαντάζομαι πως θα χαρεί που ο πατέρας της βρήκε παρηγοριά σε μια πρόθυμη συνάδελφό του. Στο είπε αυτή ότι χωρίζουν? Ναι, κάτι τέτοιο ανέφερε. Άρη, δεν θα τη το πεις. Σε παρακαλώ, μην τη το πεις. Μπορώ να τον κάνω ευτυχισμένο και μπορώ να είμαι κι εγώ ευτυχισμένη. Για μια φορά στη ζωή μου, ξέρεις πόσο επέφερα στην προηγούμενη μου σχέση. Άσε με, τουλάχιστον τώρα. Σε παρακαλώ, ξέρω ότι με νοιάζεσαι, μην πεις κάτι. Όλα καλά εδώ? Μπήκες στον κόπο και με έφερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία, αλλά τώρα είναι μια χαρά, ναι. Είναι κανένα στο σπίτι για να σε βάλει να ξαπλώσεις? Στο σπίτι, στο μπορεί, μπορεί και όχι. Τώρα τελευταία η γυναίκα μου εξαφανίζεται και δεν ξέρω που πάει. Θεμή! Ναι, απλά έλεγα στη Λίλιαν για τον πατέρα μου, ότι δεν θέλει δικηγόρο και το παίζει θύμα. Ναι, αυτό μου έλεγε. Λες και προσπαθεί να τιμωρήσει τον εαυτό του. Και τη μάνα μου μαζί. Τι σου είπε όταν έφυγα? Τίποτα, απλά μιλήσαμε λίγο. Εγώ λέω να τον αφήσετε να κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω για τη μάνα μου, πάντως εγώ αυτό σκοπεύω να κάνω. Περνάει πολύ δύσκολα. Και βλέπω ότι προσπαθείς να τον βοηθήσεις. Δεν καταφέρνω και πολλά. Μην νομίζεις. Μόνο και μόνο που έχει κάποιον άνθρωπο να μιλάει και να τα βγάζει από μέσα του είναι καλό. Είναι πολύ τυχερός που σε έχει, Χριστίνα. Έχω μάθημα, πρέπει να πάω. Χριστίνα, μου είπε ο Άρης ότι οι γονείς σου χωρίζουν, ισχύει? Κοιμήθηκαν σε διαφορετικά δωμάτια χθες. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά δεν είναι και πολύ καλό σημάδι, σωστά? Θα το παλέψω. Όπως και να έχει. Αν χρειαστείς κάποιον να μιλήσεις, είμαι εδώ. Γεια σου. Πού ήσουν? Θεμή, έχεις πιει? Η γυναίκα μου με ρωτάει πού ήμουν. Και αυτή εξαφανίζεται και δεν μου λέει πού πάει. Ήτανε στο μαγαζί μου, ήρθε για φαγητό και ήπιε λίγη ζυμανία παραπάνω. Είμαι η Σοφία που έχω το μαγαζί. Έρχεται συχνά ο άντρας μου εκεί? Όχι, όχι, χθες γνωριστήκαμε τυχαία. Ήπια λίγο παραπάνω και είπα να οδηγήσω το αυτοκίνητό του και να τον φέρω, για σιγουριά. Το κοριτσάκι σας? Ναι. Και αυτή την ξέρετε? Α, όχι βέβαια. Πολύ όμορφο κορίτσι. Λοιπόν, χάρηκα. Ευχαριστώ που μου τον γυρίσατε. Thank you.
ρε νεύρα. Τι λέει ο Σπάιντερμαν. Σούπερμαν. Ναι, αυτός. Να έρθει να κάτσει δίπλα σου ο Γέρομαν ή θες την ησυχία σου. Ποιος είναι ο Γέρομαν. Εγώ, ρε. Ο γέρο πατέρα σου. Δεν είσαι γέρος, είσαι κακός. Είμαι κακός ο βλάκας. Κάνω πράγματα που δεν πρέπει και μετά βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο, έτσι. Μ' άρρωσα λίγο με τη μάνα σου. Γίνεται αυτό καμιά φορά με τους μεγάλους. Μαλώνουμε. Κι εγώ νευρίασα λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε και... Δεν θα τσέκανα όμως ποτέ κακό. Αλήθεια. Είναι η μαμά σου, θα είναι πάντα η μαμά σου και εγώ θα είμαι πάντα καλός μαζί της. Εντάξει, ξεκίνει το λόγο μου. Δεν την αγαπάς πια. Φυσικά την αγαπάω, πολύ την αγαπάω. Αλλά εσένα σ' αγαπάω πιο πολύ, πειράζει. Όχι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζεις. Πάνω σε ένα αλούμι. Θα πας από το αλούμι. Θα φάω τα αυτιά σου σαν χαλούμι. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζεις. Σε μια σακούλα. Οχ. Κι αν πέσω από τη σακούλα... Θα φας μια σκατούλα. Το παιδί μου είναι αυτό. Το δικό μου παιδί είναι αυτό. Έλα, έλα, έλα. Έλα, να το να σε μορφήσω εδώ. Γελάμε τώρα. Πονάει το κεφάλι σου. Χαράει. Δεν θέλω κουβέντες. Πάνω σου φτιάξω καφέ. Αστυνόμος Ανδρέου. Συγγνώμη αν ενοχλώ. Θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Κασιμάτη. Εδώ δε μένει. Ναι, εδώ μένει. Για ποιο πράγμα θέλετε να μιλήσετε με την κυρία Κασιμάτη. Θέλω να τη ρωτήσω κάτι σχετικό με μια υπόθεση που έχουμε. Είναι εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ. Είστε ο άντρας της, ο Θέμης Κασιμάτης. Ναι, εγώ είμαι. Ξέρετε πότε θα γυρίσει. Όχι, έχει πάει στην Αθήνα για μια εβδομάδα, μπορεί και περισσότερο. Όμως, τι υπόθεση είναι αυτή που έχετε και τι σχέση έχει η γυναίκα μου. Θα προτιμούσα να μιλήσω με την ίδια καλύτερα. Όταν γυρίσει, πείτε της να μου κάνει ένα τηλεφώνημα, παρακαλώ. Ορίστε. Θα της το πω. Ευχαριστώ. Και πάλι συγγνώμη για την ενόχληση. Παρακαλώ. Γεια σας. Μαμά, τι κάνεις εδώ, γιατί δεν είσαι στο μαγαζί. Α, μένει ένας φίλος εδώ πιο κάτω. Ήπιε πολύ και είπα να πάρω το αμάξι του και να τον φέρω για να μην οδηγήσει. Εσύ? Ήρθα να μιλήσω σε κάποια για την υπόθεση. Τη βρήκες αυτή την κάποια? Όχι, δεν ήταν εκεί, είναι στην Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι λες, πάμε μαζί στο μαγαζί να τσιμπήσει και κάτι. Πρέπει να πάω σε δουλειά. Έλα να σε πάω και πάω κατευθείαν. Άντε, καλά. Την αστυνομία ήταν, έτσι. Μια κοπέλα ήθελε να σου μιλήσει για μια υπόθεση που ψάχνω. Είπε να την πάρεις τηλέφωνο. Για τον ξένο θα είναι. Καλά, πώς φτάσαν σε μένα, αφού τους είπε ότι δεν το έκανα εγώ. Δεν έχω ιδέα. Γιατί είπες ότι είμαι στην Αθήνα? Για να σου δώσω χρόνο να σκεφτείς τι θα κάνεις.
είναι αυτή, ρε. Δεν έχει έρθει ακόμη. Ήρθε. Θα μας πεις πού στην ευχή σου. Πήγα στο σπίτι της Εύας Κασιμάτη. Ποια είναι αυτή? Είπατε ότι θέλετε να βρούμε το τηλέφωνο της. Κάποιος τηλεφώνησε στο Μάρκο μετά που το συλλάβαμε. Η Φωτίου βρήκε τον αριθμό στο κινητό του. Το ρώτησα αν ξέρει ποιανού είναι και είπε όχι. Εγώ όμως έψαξα και βρήκα ότι ανήκει σε κάποια Εύα Κασιμάτη. Το ρώτησα αν την ξέρει και είπε ότι... δεν την ξέρει. Είπε ότι μπορεί να είναι κάποια υποψήφια πελάτησα που βρήκε το νούμερό του. Εσύ γιατί πήγες στο σπίτι της? Α, γιατί ο Μαρκός μας λέει ψέματα. Εσύ γελάς, αλλά κόβω το κεφάλι μου γι' αυτό, εντάξει? Καλά, στο μην το κόψεις τώρα, το κόβεις μετά. Τελικά, ήταν υποψήφια πελάτησά του? Δεν ξέρω. Δεν ήταν εκεί, είναι στην Αθήνα. Μίλησα με τον άντρα της. Δεν του ανάφερα κάτι για τον Μάρκο, εννοείται. Ναι, μην χαλάσουμε και το γάμο του ανθρώπου. Του άφησα την κάρτα μου να με πάρει άμα γυρίσει. Δεν πας σπίτι σου να ξεκουραστείς, λέω εγώ. Άγκυρο, πάρ' την και πηγαίνετε για καμιά μπύρα. Άντε και καλή βραδιά. Κοίτα και για μένα μια. Έχω βραδινή βάρια. Α, με τον Μάρκο θα κάνουμε. Περιμένουμε τον ανακριτή να αποφασίσει αν θα του ασκηθεί ποινική δίωξη για να μεταφερθεί στις φυλακές. Εκτός και αν ο καλός Θεούλης βάλει το χέρι του και τον βοηθήσει. Καλά να περάσετε. Άκουσες, ο τύπος είναι χωμένος μέσα σκατά. Εγώ αν ήμουν στη θέση του θα έλεγα ό,τι ξέρω και δεν ξέρω για να ξεμπλέξω μια ώρα αρχίτερα. Εσύ, δεν είναι όλοι εσύ. Λοιπόν, τι λες, πάμε σπίτι να πιούμε μια μπύρα. Έχω αφήσει και την Αμάλα μόνη της από το πρωί. Μπα, θα πάω σπίτι. Δώσε ένα φιλί στην Αμάλα από μένα. Καλά. Κοίτα να χαλαρώσω όμως. Μην κάτσε τώρα και σπάς το κεφάλι σου όλο το βράδυ γι' αυτό. Καληνύχτα. Θα το σπάει. Θα με κεράσεις ένα ποτό ή από τότε που σε έδωσα στον Πολυβίου δεν θες να με δεις ζωντανό? Σε είδα στο νοσοκομείο. Δεν έρθες για μένα εκεί? Γιατί του είπες ότι ήρθα να τον δω? Δεν έπρεπε. Πήρε θάρρος και πήγε να μου κάνει τον καλό. Αλλά ο λύκος κι αν γέρασε, που λέει ο λαός. Εγώ νομίζω ότι χάρηκε που ήρθες. Ναι, πέταξε από τη χαρά του. Προσπαθώ να τον πιάσω με την απόχη. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Να δεις λοιπόν, ποιος το λέει. Λοιπόν. Τέλος οι βαρετές συζητήσεις. Σκέφτομαι να αρχίσω να σκαλίζω ξανά το θέμα με τον Πολυβίου. Θα βοηθήσεις? Τι έγινε? Θύμωσες μπουμπούκαρες η λέσχη σου? Θέλω δικαιοσύνη για την Άννα. Θα βοηθήσεις ή όχι? Μαρκέλα μου, τότε που ψάχναμε, δεν βρήκαμε τίποτα. Τι περιμένεις να πεις τώρα? Τότε ήμουν 1000 κομμάτια και δεν μπορούσα να σκεφτώ σωστά. Τώρα είμαι πολύ πιο ψύχρεμη και μπορεί να ανακαλύψω κάτι που τότε δεν μπορούσα να το δω. Λοιπόν, το βράδυ εκείνο που είχατε στήσει την επιχείρηση για το Χρυσοχώο, ήταν και κάποιος άλλος μαζί με τον Πολυβίου, σωστά? Γεωργίου. Ωραία. Πού μπορώ να τον βρω, είναι ακόμα στη δίωξη? Ναι. Τι τον θες? Να τον γνωρίσω καλύτερα.
και μπορεί να μάθω κάτι παραπάνω για τότε. Πώς και δε διαμυστικότητα. Θα μπορούσαμε να τα πούμε κάπου αλλού και να πίναμε για καμιά μπύρα. Αυτά που θέλω να σου πω δεν λέγονται αλλού. Υπάρχουν πολλά αυτιά και μάτια. Ενδιαφέρον ακούγεται, ρίχτη. Ψάξατε για αποτυπώματα στην κόκα που βρέθηκε στο σπίτι του Ιακώβου. Όχι, γιατί. Να το κάνετε. Και θέλω να φροντίσεις να βρεθούν αποτυπώματα που δεν είναι δικά του. Ο Χρυσοχόου εκείνο το βράδυ περίμενε ένα μεγάλο φορτίο ναρκωτικών στο λιμάνι της Πάφου, το είπα στον Πολυβίου. Αλλά αυτός πήγε στις 11 στο λιμάνι της Λάρνακας. Εκεί του την είχε στημένη ο Χρυσοχόου με κατοικούς του και φάγανε 5 συναδέλφους. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Δέχτηκαν μία ανώνυμη πληροφορία ότι το φορτίο θα πάει στη Λάρνακα, παρόλο που εγώ τους είπα ότι θα είναι στην Πάφο. Και το πίστεψαν και έπεσαν στην παγίδα. Έτσι είπε ο Πολυβίου. Εσύ όμως πιστεύεις ότι το έκανε κάποιος από μέσα. Ότι ο Χρυσοχόου είχε άνθρωπο στην αστυνομία. Ακριβώς. Απλά δεν βρήκα ποτέ αποδείξεις. Μπορεί να ήταν ο ίδιος ο Πολυβίου. Να τα έπαιρνε από τον Χρυσοχόου για να σας δίνει τις πληροφορίες που ήθελε αυτός. Αν ήταν ο Πολυβίου, θα είχε φύγει μετά που φάγανε τους δικούς μας. Αλλά αυτός ήρθε στην Πάφο, με τον Γεωργίου, κάνανε τον ντου και τους σκότωσαν όλους. Εκτός από τον Χρυσοχόου. Που το έσκασε και σκότωσε την Άννα αντί για σένα. Λοιπόν, αν δεν ήταν ο Πολυβίου, μπορεί να ήταν ο Γεωργίου. Εγώ θα φροντίσω να τον βρω. Και μπορεί κάτι να μάθω. Και τι θα σου πει ότι το έκανε αυτός? Αν αρχίσεις να ρωτάς, θα ψηλιαστούν ότι το ψάχνεις και θα γίνουν επικίνδυνα τα πράγματα. Ανησυχείς για μένα? Ναι, ανησυχώ για σένα. Δεν θέλω να ιστώ. Το τέλος της Άννας. Δεν θέλω να πάθεις τίποτα. Ξέρω να προσέχω τον εαυτό μου. Μην ανησυχείς. Άσε που αν πάθω κάτι, αυτό θα σημαίνει ότι ο Γεωργίου είναι μπλεγμένος. Έτσι θα μπορέσεις να τον στριμώξεις, θα έχεις αποδείξεις. Δεν θέλω να στριμώξω κανέναν αν είναι να πάθεις κάτι. Κι εγώ σ' αγαπώ. Θέλω όμως να μάθω τι συνέβη στα αλήθεια και έχασα την αδελφή μου. Ποιος φταίει. Και αφού ο Πολυβίου τα βάζει μαζί μου, αυτό σημαίνει πως έχει λερωμένη τη φωλιά του. Κάτσε για να καταλάβω. Δηλαδή, θες να ψάξω με την κόκα για αποτυπώματα και να μην βρούμε του Ιακώβου αλλά κάποιου άλλου. Ή καλύτερα να πω κάποιας άλλης. Σαΐνεις, ρε μεγάλε. Και πώς θα γίνει αυτό? Ενώ, πού θα βρούμε τα αποτυπώματά της? Ας το πάνω μου, αυτό θα το φροντίσω εγώ. Δεν θα είναι εύκολο. Την κόκα τη βρήκαμε εδώ και μέρες. Γιατί να ψάξουμε τώρα για αποτυπώματα και όχι τότε? Ψάξατε. Απλά το εργαστήριο άρχισε να σας τα φέρει. Θα πρέπει να συμφωνήσει και κάποιος από το εργαστήριο, ε. Όλοι συμφωνούν με το κατάλληλο αντάλλαγμα, αγόρι μου. Έχεις βαρθεί να τη στριμώξεις για τα καλά, ε. Φοβάσαι μη μάθει κάτι για εκείνο το βράδυ της επιχείρησης στην Πάφο. Δεν φοβάμαι τίποτα και δεν πρόκειται να μάθει τίποτα. Εκτός κι αν της το σφυρίξεις εσύ. Και γιατί να το κάνω αυτό? Ξέρω εγώ. Μπορεί να σε στριμώξω. Να βρουν τίποτα βρωμίτσα στη φωλίτσα σου και να σε απειλήσουν. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Οι βρωμίτσες στη φωλιά μου είναι καλά σκεπασμένες. Το ελπίζω. Αύριο θα έχεις τα αποτυπώματα. Από εκεί και πέρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Άντε και καλή βραδιά. Αυτή η φίλη της ποια ήταν? Μια Κατερίνα. Ήρθε και δεύτερη φορά. Ήθελε να πάρει κάτι πράγματα από το σπίτι που τη ζήτησε η Ευαγγελιό. Της έδωσα τα κλειδιά. Αλλά δεν μου τα έφερε πίσω. Θα έφυγε ξαφνικά. Ναι, η Δώρα. Η Ειρήνη Ανδρέου με που μιλήσαμε σήμερα.
Συγγνώμη για την ώρα, ελπίζω να μην ενοχλώ. Θα ήθελα μία χάρη. Μπορείτε να έρθετε αύριο στο τμήμα κάποια στιγμή μέσα στη μέρα. Όποτε σας βολεύει. Ναι, θα θέλαμε να περιγράψετε στο σκητσογράφο μας αυτή τη φίλη της Βαγγελιός, τη Κατερίνα, που ήρθε στο χωριό. Ωραία. Ναι, πάρτε με ένα τηλέφωνο να μου πείτε τι ώρα θα περάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλησπέρα. Πήγαινα σπίτι και είπα να φέρω μπύρες. Θέλεις? Θέλω. Δεν ενοχλώ. Μητέρα σου? Είναι ακόμα στο μαγαζί. Α. Τι είναι όλα αυτά? Ακόμα δουλεύεις? Καλά, δεν χαλαρώνεις ποτέ σου? Τι ζόρι τραβάτε όλοι σήμερα να χαλαρώσω? Όλοι. Η συνάδελφή μου και τώρα εσύ. Μάλλον ενδιαφερόμαστε. Κατερίνα, φίλη Βαγγελιός. Ποιες είναι αυτές? Δική μου δουλειά. Τι είναι αυτό? Πλακείς. Γιατί δεν με ρωτάς κατευθείαν τι θες και το πας γύρω-γύρω? Οκ. Βρήκες την Βαγγελιό Λοΐζου? Όχι ακόμα. Αλλά βρήκες την φίλη της, την Κατερίνα. Ξέρει που είναι? Έτσι φαίνεται. Άμα τη βρω, θα τη ρωτήσω. Είπες ότι το γιο της τον βρήκε ένας ψαράς. Πώς το μάθατε αυτό? Τον βρήκε ο Στέφανος. Και ξέρει τώρα που είναι το παιδί, εννοώ στην Αμερική? Όχι. Φίλιππε, γιατί με ρωτάς όλα αυτά? Τι σε νοιάζει εσένα που είναι ο Μιχάλης Βασιλείου? Ψάχνετε κάτι? Σας έκοψα από το φαΐ, να με συμπαθάτε. Δεν πειράζει. Πείτε μου, τι θέλετε? Το Μάρκο Ιακώβου. Είναι εδώ από ό,τι ξέρω. Ναι, εδώ είναι. Και εσείς είστε ο? Θείος του. Αδελφός της μάνας του. Μάλιστα. Και θέλετε να τον δείτε, φαντάζομαι. Πίνετε. Είναι αργά, το ξέρω, αλλά δεν μπόρεσα να έρθω νωρίτερα. Μένω έξω από την πόλη και... Κανονικά δεν μπορείτε να τον δείτε. Αλλά μιας και κάνατε τόσο κόπο... Αυτά. Βέβαια, ρούχα καθαρά. Α, ωραία, θα τα αφήσω εδώ. Ακολουθήστε με, αλλά μόνο για 10 λεπτά, μην βρω κανένα μπέλα, ναι. Έχεις επισκέψεις. Θείος. Δέκα λεπτά, ε. Δεν σου είπα να μην ήρθες. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήθελα να δω πως είσαι. Αν χρειάζεσαι κάτι, σου φέρα ρούχα να αλλάξεις καθαρά. Είναι κανείς άλλος εδώ μέσα εκτός από αυτήν? Ποιος άλλος είδε? Κανένας. Μόνη της είναι. Είδα τον μπάτσο που ήρθε και ρωτούσε για σένα να βγαίνει και μπήκα. Δεν είμαι χαζός? Είχες μπλέξει άσχημα, ε. Το είδα στις ειδήσεις. Θα ξεμπλέξω. Πώς? Όλοι λένε ότι εσύ μαχαίρωσες τον άντρα της. Ας τους να λένε. Εσύ το κάνες? Όχι βέβαια. Δεν είμαι τόσο ηλίθιος. Ελπίζω. Να σου πω. Θα βγω σύντομα από εδώ. Βρήκαν αυτόν που το έκανε? Όχι.
Αλλά εγώ θα βγω έτσι κι αλλιώς. Ας αφήσουν, εννοείς. Δεν έχουν αποδείξεις. Ναι, κάτι... κάτι τέτοιο. Δεν πιστεύω να κάνεις καμιά τρέλα και να μπλέξεις ακόμα πιο πολύ. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Άλλοι θα κάνουν για μένα. Μέχρι τότε όμως, εσύ δεν θέλω να ξανάρθεις εδώ. Δεν θέλω να σε δει ο μπάτσος που σε ξέρει και να καταλάβει ποιος είμαι. Εντάξει. Άδικα περιμένω, ε. Δεν πρόκειται να μ' απαντήσεις, ως συνήθως. Ξέρεις τι λέω? Ότι ψάχνεις ψήλους στα άχυρα. Κι εγώ λέω ότι δεν μ' απάντησες. Τι σε νοιάζει εσένα που είναι ο Μιχάλης Βασιλείου? Γεια σας! Γεια σας! Ω, Φίλιππε! Χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ πολύ. Συγγνώμη για την ώρα, αν ενοχλώ. Καθόλου, καμία ενόχληση. Θα μείνεις να φάμε μαζί? Όχι. Παιδάκι μου, τον άνθρωπο ρώτησα, δεν ρώτησα εσένα. Θα το ήθελα, αλλά είναι αργά και πρέπει να πάω το σκύλο μου βόλτα. Μία άλλη φορά? Μία άλλη φορά. Και αν αυτή η άλλη φορά είναι αύριο το βράδυ? Να είναι αύριο το βράδυ. Τέλεια, σας αφήνω να τα πείτε. Είσαι με τα καλά σου? Θα έρθεις να φας με εμένα και τη μάνα μου, τώρα σοβαρά μιλάς? Να προσβάλλω τη γυναίκα. Ως τι? Τι εννοείς ως τι? Ως τι θα έρθεις να φάμε? Φίλος μου δεν είσαι. Γκόμενος σου δεν είμαι. Ας πούμε ότι συμπαθώ πολύ τη μητέρα σου. Να πούμε και κάτι άλλο εκτός από τα συνηθισμένα. Ξέρεις τη σχέση έχει ο ξένος με την υπόθεση του Νικήτα. Και ξέρεις και πού είναι ο Κυριάκος. Μπορεί να ξέρεις και πού είναι η Βαγγελιό και να μην μου το λες. Είσαι όμορφη όταν νευριάζεις, ε. Γι' αυτό με νευριάζεις συνέχεια. Καλό βράδυ. Κυρία Σοφία, καληνύχτα. Καληνύχτα, γόρι μου. Καλό βράδυ. Επίσης. Σε περιμένουμε αύριο. Τώρα ήταν ανάγκη να το πεις να έρθει να φάμε? Ναι, ήταν. Γιατί αν περίμενα από σένα, δεν θα το έκανες ποτέ. Ψάχνει να τη βρει, να της πει ότι ο γιος της ζει. Καλά πως αφού το παιδί έπεσε στη θάλασσα και... Δεν πνίγηκε όμως. Το βρήκε ένας ψαράς, το έσωσε και το δώσανε για υιοθεσία, μου τα είπε η Ανδρέα χτες. Ο Ανδρέας τρόμαξε πολύ με αυτό που είδε. Μίλησα εγώ με τον Ανδρέα και είμαστε κομπλέ. Αν το ξανακάνεις... Θα πας στην αστυνομία με τη μάνα σου, τάξω που το λέγε. Άλλο. Θα τον πάρω και θα φύγουμε. Και δεν θα μας βρεις ποτέ. Αν θα σε βρω... Μπρε και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτείς, εγώ θα σε βρω. Αυτό το παιδί θα μείνει εδώ... Γιατί είναι δικό μου, το καταλάβες. Και αν δεν θες να έχουμε τίποτα παρόμοιες εμπλοκές όπως το πρωί, δεν θα μου μιλάς, δεν θα με κοιτάς, δεν θα υπάρχεις. Εντάξει. Χάσε τώρα από μπροστά μου γιατί θέλω να ξεκουραστώ. Ανησυχείς για μένα, ε. Δεν θα έπρεπε. Έτσι όπως θα έκανα, καλά να πάθω. Τι έχεις κάνει? Πολλά. Πολλά και άσχημα από ό,τι φαίνεται και τώρα, άιντε να ξεμπερδέψεις το κουβάρι. Θυμήθηκες τι έκανες πριν 25 χρόνια? Ναι, θυμήθηκα.
Θυμήθηκα την κόλαση μου μέσα, αλλά ίσως είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που δεν ξέρω τι να κάνω, γιατί... γιατί έμαθα κάτι που... Τι έμαθες? Τίποτα. Τίποτα, τι να σου λέω τώρα, άστο. Θα δω τι θα γίνει. Σε ζόρισε, ε. Εσύ πήρες να δεις τι κάνω κι εγώ. Δεν με ζόρισες. Εσύ ζορίζεσαι από ό,τι ακούω. Παλιό ζωή, παλιό κόσμο και παλιό κοινωνία. Άστα, κορίτσι μου, άστα τώρα, ξέχνα τα. Κοίτα τον εαυτό σου, όπως είπαμε. Εντάξει. Σε φιλώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Συγγνώμη που ενοχλώ τέτοια ώρα. Έφερες πάλι βιβλία για το Θέμη? Όχι. Δεν θα ήθελα το Θέμη. Εσένα ήθελα. Πιστεύει ότι το έχετε πάρει απόφαση, αλλά δεν της το λέτε. Έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι δική σου δουλειά αυτό. Ποιανής είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Σκουλαρίκι. Όταν υποσχεθώ κάτι εγώ, κρατάω το λόγο. Ο Μάρκος Ιακώβου μεταφέρεται σήμερα στις φυλακές. Ναι, αυτό συμβαίνει όταν είσαι ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και όταν το θύμα έχει καταθέσει. Πως εσύ το έκανες. Θέλω να προσπαθήσετε να θυμηθείτε και να περιγράψετε την Κατερίνα όσο καλύτερα μπορείτε. Ξεκινάμε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι συμβαίνει, γιατί με ψάχνετε? Θα προτιμούσα να τα πούμε από κοντά όταν επιστρέψετε, κυρία Κασιμάτη. Πώς τον κόρακα βρέθηκες εδώ, εσύ? Ήθελα να δω με τα μάτια μου ότι είσαι καλά. Η Μαρίνα, φίλη από την Πυρητό, θα μείνει εδώ μαζί μας. Αν δεν έχετε πρόβλημα, βέβαια. Δεν έχει. Έχει δίκιο ο Χριστόφορος τελικά. Είσαι ένα αξιοθρήνητο ανθρωπάκι. Και δεν αξίζεις την αγάπη κανενός. Φαντάζεσαι, μαμά. Νομίζει ότι ο γιος της πνίχηκε και ξαφνικά να μάθει ότι ζει. Μακριά ξανθά μαλλιά, μεγάλα πράσινα μάτια, πολύ ωραία κοπελά. Το έχω με. Thank you.